Εδώ είμαστε. Φουλ επίθεση στο Λίμπερο 107,4. Πριν ακούσουμε Κώστα τον καλεσμένο μας, θα μου επιτρέψεις λίγο να θυμηθούμε κάτι. Εντάξει, εγώ τουλάχιστον ποτέ δεν τα χορταίνω αυτά. Οπότε σε μισό λεπτό θα πάμε και στο καλεσμένο μας. Ας ακούσουμε πρώτα λίγο. Βεβαίως. Κάτι επίκαιρο. Πάμε στο 3-0 με τον Γεωργιάδη. Να αργεί πλασάρι κόρου. Η Βερτζία, ο Πάοκ κάνει ό,τι και στο πρώτο ημίχρονο και μάλιστα πολύ πιο νωρίς τώρα. Δεν έχουμε συμπληρώσει καλά-καλά 35 δευτερόλεπτα στην επανάληψη. Ο Λεμονής κρύβει στα χέρια του το πρόσωπό του και μαζί την απογοήτευσή του. Ο Μπάγεβιτς δεν εκδηλώνει όπως θα περίμενε κάποιος τη χαρά του. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 0-3 λοιπόν, με σκόρερ τον Γεωργιάδη. Το Γεωργιάδη που παίζει για πέμπτη φορά σε τελικό. Για έκτη φορά, συγγνώμη, σε τελικό. Εδώ δείτε, έχει πάρει τρία κύπελα και ίσως σήμερα πάρει το τέταρτο. Βγαίνει εδώ μπροστά, δεν πλασάρει με τη μία, σχρώνει την μπάλα. Τώρα θα νικήσει τον Ελευθερόπουλο περνώντας την μπάλα κάτω από το δεξί. Ίσως 0-3 το σκορ, ίσως. Ενώ πρέπει να βγει, του παίρνει την μπάλα μέσα από τα πόδια ο Μάρκος και ψάχνει. Εκεί που βγαίνει κανονικά ο Γεωργιάδης είναι στην περιοχή. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, πλασάρει γκολ. 0-1. Άρης ΠΑΟΚ 0-1. Με μια μαγική παλιά του Μάρκου, γι' αυτό και τρέχει ο Κουκέλκα και τον αγκαλιάζει αποδίδοντας τα εύσημα. Στον Γιώργο τον Γεωργιάδη που σκοράρει. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ με ένα υπέροχο σε συγχρονισμό και σε εκτέλεση γκολ. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Γεωργιάδη, τον άνθρωπο των τελικών για τον ΠΑΟΚ. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Το πήρα το κύκλο του 2001 τελικά δεν θυμάμαι. Γιατί είπε ίσως συνάνθρωπος. Αν και ήμασταν μόνο 3-0 μπροστά, τελικά ήμασταν το χειρί και το πήραμε. Ναι. Τον άκουσες ίσως λέει. Εντάξει, ίσως. Λίγο άμυνα ο ΠΑΟΚ, λίγο καθυστερήσεις. Εντάξει, κάτι έκανε. Ίσως. Το κατάφερε το 2001. Γιώργο, πιο ωραίο το γκολ ήταν στην Τούμπα, σωστά. Ναι, σε μορφιά, ναι, όντως. Ναι, και σε βαθμό δυσκολίας. Ναι, συμφωνώ, ναι. Πιο πολύ, πιο χάρηκες. Πιο γκολ και πιο κύπελο. Πιο πολύ χάρηκα το κύπελο του τον Ολυμπιακό, το πρώτο. Το άλλο με τον Άρη, πιο πολύ ανακούφιση ήταν. Πιο πολύ δηλαδή ότι πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε και ήταν από χαρά πιο πολύ ανακούφιση θα έλεγα. Ιδιαίτερα μετά το μάτς, ότι αυτό το κύπελο, έτσι όπως έγινε με το τελικό στην έδρα μας απέναντι στον Άρη, στην Τούμπα, δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσουμε, ας πούμε. Όχι, δεν υπήρχε, ποδόσφαιρο είναι. Όλα γίνονται, αλλά ήταν πραγματικά ανακούφιση. Το άλλο ήταν, εντάξει, ήταν άλλο παιχνίδι. Ήταν ο πρώτος τίτλος μετά από 17 χρόνια για την ομάδα, για τον ΠΑΟΚ και προφανώς και η χαρά ήταν μεγάλη, γιατί ήταν και ένα μεγάλο παιχνίδι γενικά. Θυμάσαι Γιώργο άλλο μάτσι στην καριέρα σου που να νιώθεις τόσο πολύ πίεση, γιατί όσοι συμπαίκτες σου και εσύ τώρα μιλάτε για το τελικό του 2003, εκεί μένουν στην τεράστια πίεση που υπήρχε για τους λόγους τους προφανείς που ήταν ο τελικός στην Τούμπα. Άλλο μάτσι θυμάσαι έτσι μεγάλο, μικρό, αδιάφορο ή με μεγάλο ενδιαφέρον τόση πολύ πίεση πριν το μάτσι? Όχι, δεν είναι πραγματικά. Υπήρχε πολύ άγχος σε όλους μας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Σαφώς. Ιδιαίτερα για τους νεότερους, για τους παλιότερους, ο ΠΑΟΚ έχει παίξει και πιο μεγάλα παιχνίδια και τελικούς και ευρωπαϊκά παιχνίδια μεγάλα και πιο μεγάλη σημασία ίσως. Δεν ξέρω, αν ρωτήσω όμως έναν ΠΑΟΚτσι το ποιο παιχνίδι έπρεπε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ στην ιστορία του, δεν νομίζω να βρεις κάποιον που να μην πει αυτό το παιχνίδι, ότι έπρεπε να το κερδίσει. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Μα το καταλαβαίνεις ακόμα και τόσα χρόνια που έχουν περάσει και σου μιλάνε για αυτό το παιχνίδι και σου λένε ευτυχώς κερδίσαμε, ας πούμε. Καλά, όπως είπε και ο φοβερός και τρομερός Κυριάκος του Χούρουγλου, ότι αν δεν κερδίζαμε εκείνο το παιχνίδι θα γινόταν η Τούμπα πάρκινγκ. Ναι. Δεν απέχει και δουλειά πραγματικότητα, ναι, πραγματικά. Εντάξει. Όντως το τοποθετεί σωστά. Ήταν ανακούφιση, ήταν ένα πολύ αγχωτικό παιχνίδι. Ένας πολύ καλός Άρης, έτσι. Είχε ποιότητα, ναι, και ο Άρης. Ναι, ναι. Είχε πολύ καλούς παίκτες. Είχε το δοκάρι, ναι, στο τέλος. ναι. Και ήταν ένα παιχνίδι, όπως το λες, ανακούφισης, γιατί έπρεπε να το κερδίσει. Εκείνο που πραγματικά όμως πανηγύρισε ο κόσμος, θεωρώ ότι ήταν αυτό που έγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Γιατί ο ΠΑΟΚ πήγε με πολύ λίγες πιθανότητες. Τα έλεγα προχθές ο Στέργιο,
πως απλήρωτη, χωρίς διοίκηση, χωρίς κανέναν, και όμως πήγατε σαν ομάδα και το πήρατε. Ναι, έτσι όπως θα λες, ναι, Κώστα, δεν τα γνωρίζεις καλά. Να πω ιδιαίτερα στους νεότερους ότι να μην συγκρίνουν τις εποχές τις τότε με τις τωρινές, με την έννοια προφανώς και ο ΠΑΟΚ ήταν και είναι μεγάλος και θα είναι και ήταν και τότε σαν μέγεθος, σαν ομάδα, σαν λαός, αλλά ήταν εντελώς, ήταν πολύ δύσκολες καταστάσεις για μας, για όλο τον οργανισμό, χωρίς διοίκηση, με απλήρωτους ποδοσφαιριστές. Ξεκάθαρο φαβορεί ο Ολυμπιακός, γιατί είχε και καλούς παίχτες, ήταν χρόνια πρωταθλητής, είχε και άλλα πράγματα μαζί του. Εμείς είχαμε καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά είχαμε και πάρα πολλά κενά και ως ομάδα. Όμως η δίψα όλων των παιχτών, του κόσμου για αυτό το παιχνίδι, ο τελευταίος τίτλος, όπως είπα, ήταν πάρα πολύ μακριά, ήταν 17 χρόνια πίσω. Δεν είναι όπως τώρα ο ΠΑΟΚ είναι στα κύπελα, είναι στα πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια σοριδών. Άλλες καταστάσεις, πολύ δύσκολες. Σταθήκαμε τυχεροί, ικανοί και πήραμε αυτό το κύπελο που έδωσε πολύ χαρά σε όλο τον κόσμο τότε. Θυμάσαι, Γιώργο, κάτι πριν το μάτς, το τελικό της Φιλαδέλφειας ή στο ημίχρονο, κάτι που σου έχει μείνει, μια ατάκα του Μπάγεβιτς, κάποιου συμπαίκτη σου, κάποιου οποιοδήποτε, για τον τελικό εκείνο, κάποια ομιλία, όχι, στα ποδητήρια, κάτι ιδιαίτερο? Δεν θυμάμαι αγωνιστικά πολλά. Αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ, γιατί αν μου πείτε τα τελευταία μου παιχνίδια, δεν τα θυμάμαι, αλλά από εκείνο το παιχνίδι δεν θα ξεχάσω ποτέ την άφηξή μας στο γήπεδο. Γιατί αν θυμάστε, είχαμε την κερκίδα απέναντι από τα πίσημα. Έτσι. Και από εκεί μπήκε το λεωφορείο για να πάει στα αποδυτήρια, από την πλευρά των οπαδών. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ το βλέμμα τους, τα μάτια τους, το πώς περάσαμε ανάμεσα στον κόσμο, το πόσοι ήτανε, πώς ήταν ένας πάνω στον άλλον, τι πάθος είχανε. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Την αύξηση εκεί δεν θα την ξεχάσω. Όλα τα άλλα δεν τα θυμάμαι και πολύ καλά, αλλά αυτό μου έχει μείνει χαραγμένο από εκείνο το παιχνίδι. Τι τώρα, είπε κάτι που ήταν συγκινητική εικόνα. Όποιος την είδε και την έζησε μπορεί να καταλάβει, γιατί ουσιαστικά, Γιώργο, θεωρώ ότι δεν περπατήσατε για να μπείτε, πετάξατε γιατί σας πήραν, δηλαδή ο όχλος σας έβαλε μες στο γήπεδο. Δεν περπατήσατε για να μπείτε στο γήπεδο. Ναι, έτσι ακριβώς ήταν, έτσι ακριβώς ήταν. Σας είπα ότι εκεί το παιχνίδι ήταν μόνο ο κόσμος και η ομάδα με το προπονητικό team. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Το ξέρω, το έλεγα προχθές. Αν δεν τα θυμάσαι, ξέρεις ποιοι πήγαν στη σύσκεψη για την αγώνα. Βέβαια. Τώρα μιλάμε για καταστάσεις. Ο Σίμος Λάζαρης, ο Σίμος Λάζαρης και έξι συνδεσμίτες. Κάποια παιδιά που από την αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Έτσι. Αυτοί πήγανε. Τέλος πάντων. Ήταν άλλες καταστάσεις. Όπως σου είπα, ήταν μόνο ο κόσμος και οι παίχτες και η ομάδα. Και ήταν τόσο μεγάλο το πάθος που πραγματικά θες να τους δώσεις, δηλαδή την ώρα που το βλέπεις αυτό και πας στο γηπεδό και με όσα έχουν προηγηθεί, θέλεις να τους δώσεις χαρά, να τελειώσουν χαρούμενα, να φύγουν χαρούμενα από το γηπεδό. Ευτυχώς τα καταφέραμε. Ευτυχώς. Πώς ήταν ιστορική στιγμή. Ήταν ιστορική στιγμή. Πολύ ιστορική στιγμή. Ορίστε. Πες, Τεργιό. Πώς νιώθει, Γιώργο, ένας ποδοσφαιριστής πριν από ένα τελικό? Έχεις παίξει πολλούς, έχεις πάρει πολλά κύπελα. Πώς προετοιμάζεται? Υπάρχουν παίκτες που το παίρνουν πιο χαλαρά, πιέζονται όλοι, άλλοι πιέζονται παραπάνω από ό,τι πρέπει, γιατί σίγουρα είναι στο άτομο. Αλλά γενικότερα στα ποδητήρια μια ζωή είσαι. Πώς βλέπεις την προετοιμασία μιας ομάδας? Είναι εύκολο για ένα τελικό, είναι δύσκολη? Πώς είναι? Εύκολο δεν είναι. Σίγουρα ο κάθε παίκτης έχει τη δικιά του προσωπικότητα, τη δικιά του αυτοπεποίθηση. Ετοιμάζονται διαφορετικά. Ο κάθε παίκτης, άλλος αγχώνεται παραπάνω, άλλος λιγότερο. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο να έχεις ξαναπεράσει τη διαδικασία. Σίγουρα και εκείνη τα χρόνια με τον κόσμο και των δύο ομάδων στο γήπεδο ήταν πολύ διαφορετικά σε σχέση με τις τελευταίες χρονιές, με αυτό που ζούμε, με τελικούς χωρίς κόσμο και όχι λόγω πανδημίας, με όλες αυτές τις καταστάσεις. Ήταν πραγματικά μια γιορτή, το περίμενες πώς και πώς. Από εκεί πέρα άλλος αγχώνεται περισσότερο, άλλος λιγότερο, παίζει ρόλο εμπειρία, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο για να προετοιμαστείς κατάλληλα για το... εντάξει, ιδιαίτερο παιχνίδι είναι, ένας τελικός είναι ιδιαίτερο παιχνίδι. Έχεις δει συμπαίκτες να λυγίζουν πριν από τα παιχνίδια αυτά?
όχι στον ΠΑΟΚ απαραίτητα, σε άλλες ομάδες στο εξωτερικό που αγωνίστηκες πριν από μεγάλα παιχνίδια. Εντάξει, όχι να γίνονται σκουπίδια, ναι, αλλά ναι, να μην μπορούν ας πούμε, να αποδώσουν, να μην μπορούν να λειτουργήσουν, να το βλέπεις στο πρόσωπό τους ότι είναι παραπάνω αγχωμένοι από ό,τι πρέπει. Προφανώς το έχω δει, γιατί το έχω ζήσει και ως προπονητής στον ΠΑΟΚ, ένα τελικό. Ναι, εντάξει, εκεί φαίνονται και οι παίχτες οι μεγάλοι, το πώς αντιμετωπίζουν αυτά τα παιχνίδια και αυτοί που μπορούν να φτάσουν ως ένα σημείο. Είναι καλοί, αλλά δεν έχουν την αυτοποίθηση και την ψυχολογία για να παίξουν. Εκεί διαφέρουν και οι παίχτες εκεί και το καταλαβαίνεις κιόλα. Είτε είναι συμπαίχτες, είτε τους έχεις παίχτες, είτε οτιδήποτε. Φαίνεται διαφορά, ναι, προφανώς. Αυτά τα παιχνίδια καθορίζουν και τις μεγάλες ομάδες και τους μεγάλους παίχτες. Ο τελικός του 14 που πήγε η ομάδα μισή, δηλαδή ακόμα λίγο θα έπαιζες και εσύ. Αν είχε ακόμα 10 λεπτά, με τελικό στην Τούμπα μπορεί να είχε με άλλες 3 αποβολές για τον ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι. Ναι. Μια μικρή παρένθεση για το μάτς εκείνο, γιατί εντάξει. Πολλοί ξεχνάνε το τι προηγήθηκε για να πάει ΠΑΟΚ στο τελικό. Ναι, ξεχνάνε. Μια... Πολύ καλά κάνεις και το λες. Μένει μόνο τελικός, αλλά πήγε ο ΠΑΟΚ με τη μισή ομάδα. Χωρίς Νάτκο, χωρίς Κατσουράνη, χωρίς Κλάους. Σωστά. Ναι, ναι, κοιτάξτε. Ο κόσμος δεν ξέρει και προφανώς όποιος φορέσει τη φανέλα και παίζει πάντα σε ένα τελικό θέλει να κερδίσεις και τον κόσμο δεν ενδιαφέρει και καλά κάνει το πώς θα τελειώσει. Αλλά όσα αυτά, με αυτά που γίνανε με τον Ολυμπιακό στα δύο παιχνίδια, την πρόκληση έτσι πώς ήρθε, με τόσο κόπο, τόσες θυσίες, τόσα να έχεις να αντιμετωπίσεις, τόσο στραβά, με τον διαιτητή να σου βγάζει κάρτες στο τέλος, 3-4 παίχτες. Για να μην παίξουν στον τελικό, να κρατάει 15 λεπτά καθυστερήσεις. Δεν προλάβαμε να συνέλθουμε από όλο αυτό, Κώστα και Στέριο, γιατί ήταν και πολύ κοντά το παιχνίδι. Δηλαδή, μετά από μια εβδομάδα, 8 μέρες έγινε ο τελικός. Δεν προλάβαμε. Δυστυχώς δεν το λέω σαν δικαιολογία και δεν είχαμε και πολλούς παίκτες. Ναι, δεν ήμασταν πολλοί. Δηλαδή... Θεωρώ ότι όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, πέρα από το τι έπαθε με τις κόκκινες κάρτες, άδειασε στον ημιτελικό. Πραγματικά, ναι. Δεν είχε ο οργανισμός εμπειρία να προκριθεί σε βάρος του Ολυμπιακού και να πάει να παίξει ένα κύπελο. Όπως τα επόμενα χρόνια τα πράγματα άλλαξαν στον ΠΑΟΚ. Τότε, το 2014, ο οργανισμός άδειασε με την πρόκριση. Θεωρήθηκε εκείνο το βράδυ ότι πήραμε το κύπελο, ότι πήρε ο ΠΑΟΚ το κύπελο, αλλά δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Είχε και πολύ ένταση ο ημιτελικός, ο Γιώργος θα το θυμάται καλύτερα, ήταν στο χορτάρι. Δηλαδή, εγώ λίγες φορές θυμάμαι την Τούμπα κυριολεκτικά να βράζει από ενέργεια. Φαντάζομαι ότι οι παίκτες αδειάσανε και σωματικά. Ήταν ένας ημιτελικός που πήγε μέχρι το 98, Γιώργο 99, δηλαδή πώς δέχτηκε ο ΠΑΟΚ στην τελευταία φάση, αν θυμάμαι καλά. Okay. Κράτησε 14 λεπτά. 14, όχι 9, 14. Πραγματικά έφυγε πολύ ενέργεια από όλους. Από τη στιγμή που έβαλε, δείτε το ξανά, από τη στιγμή που έβαλε τον γκολ ο Κλάους. Δεν έχει δώσει ούτε ένα φάουλ υπέρ μας ο διαιτητής εκεί την ημέρα. Δηλαδή, κάνανε υπερπροσπάθεια τα παιδιά, πολύ μεγάλη, ας πούμε, για να φτάσει σε ένα τελικό, ας πούμε. Να μην θυμηθώ το πρώτο παιχνίδι που στην ίδια φάση έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα ο Στόχ και ο Φουστέρ και απέβαλε μόνο τον Στόχ. Έχει μείνει στην ιστορία, βέβαια. Ναι, και παίζαμε 60 λεπτά με 10 παίχτες. Άλλες καταστάσεις. Άλλος ΠΑΟΚ, άλλη κατάσταση γύρω-γύρω, άλλες καταστάσεις. Και σας είπα, και το ρόστερ. Να μην συγκρίνουμε, ήταν πολύ φτωχό, πολύ μικρό σε σχέση με τα χρόνια, τα δεδομένα. Δηλαδή, μόνο να σας πω ότι στα χαφ παίζαμε, έπαιξε ο Λαζάρ, ο οποίος προερχόταν από 3 μήνες τραυματισμούς, ο Κίτσιου και ο Κάτσε. Ο Κίτσιου έπαιζε δεξί χαφ γιατί δεν είχαμε άλλον παιδιά. Δηλαδή, και ο Κατσουράνης και ο Νάτκο ήταν εκτός. Αυτούς τους δύο ήταν, δεν είχαμε. Και το βαρύ πυροβολικό ο Κλάους. Και ο Κλάους εκτός. Καλά, και ο Κλάους εντάξει, τον σημείο αναφοράς εκείνη την ομάδα. Δεν το συζητάμε. Και ο Νάτκο δεν ήταν. Ο Κατσουράνης δεν ήταν. Μιλάμε για τρεις παίκτες τώρα. Ανεξάρτητα από τα πρόσωπα. Ο Κατσουράνης ήταν. Αλλά και εκείνη τη χρονιά ο Κατσουράνης έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα. Πάρα πολύ καλό. Ο Νάτκο είχε απογειώσει τις εμφανίσεις του. Πολύ ποιότητα, ο Κλάους ήταν στα τουζένια του που λέει ο λαός. Εντάξει, έπαιξες χωρίς τους τρεις αυτούς. Αυτοί ήταν οι τρεις. Αυτοί ήταν. Ο βασικός σου κορμός τώρα. Είπες την τριάδα στα χαφ. Όταν λες Κίτσιου, το παιδί δεν μειώνω τον Κίτσιου προς Θεού, αλλά δεν ήταν η θέση του. Κάτσε. Όχι. Και Λάζαρ από τρίμηνη απουσία. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει. Ναι.
Λοιπόν, μα συγκίνησε. Και όλα αυτά που είπε ότι είχαμε και τότε ήταν πολλά χρόνια για να πάμε στο τελικό και δεν μπορέσαμε να ξεκεράσουμε όλη αυτή την ένταση, όλη αυτή την, όχι, όλα αυτά που γίνανε με τον, στον ημιτελικό. Γιατί μετά φάγαμε και τι τιμωρίε, φάγαμε και τα, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Ναι, ναι, ήταν, δεν ήταν ο οργανισμός έτοιμος. Ήταν ακόμα, οργανωνόταν ο ΠΑΟΚ για να μπορέσει να διεκδικήσει. Γιατί δεν είναι τόσο απλό να διεκδικήσεις την Ελλάδα και να κατακτήσεις τίτλους. Θέλει, θέλει και άλλα πράγματα εκτός από καλή ομάδα και το ξέρουν και οι πέτρες που λέει ο λαός, έτσι. Η φάση με το στόχ που είπες νωρίτερα, Γιώργο, είναι αυτή που παίρνουν καροτσάκι τον Κλάους τρία άτομα και τελικά αποβάλλει το στόχ γιατί πήγε να προστατεύσει τον Κλάους. Αυτή δεν είναι η φάση. Ναι. Πώς μπρόχουν τον Κλάους επειδή πήρε την μπάλα από τα δίτια. Μπρόχουν τον Κλάους με πιο μεγάλη ένταση και ο στόχ πάει, πάει να προστατεύσει τον Κλάους. Καλογερόπουλος νομίζω ο διαιτητής. Μπορεί να τους μπρόχουν λίγο, όλοι ήταν ίδιοι. Και στην ίδια φάση, στο ίδιο δευτερόλεπτο, αποβάλλει τον δικό μας και τον άλλον. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τον έβγαλε κυπερνή. Και αναγκάζει και παίζει με το που έχει βάλει τον γκολ και γίνεται 2-1, αναγκάζει και παίζει 60 λεπτά με 10 παίχτες, ας πούμε, εκτός έδρας. Άλλες εποχές, άλλοι. Τώρα είναι αλλιώς. Είναι Έλληνες, ξένοι διαιτητές, VAR. Και όλα αυτά τα κάνει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Για αυτό που είπε ο Κώστας, για να φτάσει να φτιάξει όλα αυτά στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή είχε πει ο κύριος Σαββίδης, το είχε πει ότι αφού και το Μέση να φέρω εδώ και όλη την Μπαρσελόνα, δεν πρόκειται να πάρω πρωτάθλημα. Κάπως έτσι είναι. Άλλες εποχές. Πραγματικότητα είναι αυτή. Και αποδείχθηκε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι και ο ΠΑΟΚ οργανώθηκε έτσι, πέρα από τις αλλαγές με τους διαιτητές, το ΒΑΡ κτλ. Και ο οργανισμός ορίμασε. Γιατί και ένας οργανισμός οριμάζει, μαθαίνει, οργανώνεται καλύτερα. Δεν πήγε ο ΠΑΟΚ σε δύο τάμπη συνεχόμενα έτσι τυχαία, οργανώθηκε. Άρχισε το ρόστερ, έγιναν αλλαγές. Τέλος. Πάμε στο φετινό. Πάμε, ναι. Πάμε. Εγώ λέω και ο Στέρκος το ίδιο, ότι δεν υπάρχει φαβορή. Με ξένο διαιτητή στο Ολυμπιακό στάδιο, ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ξεκινούν από την ίδια αφετηρία. Συμφωνείς? Ναι, συμφωνώ απόλυτα, ναι. Συμφωνώ γιατί σας είπα ότι εντάξει, ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι πρωταθλητής, να έχει μια μεγάλη διαφορά, να τελειώσει το πρωτάθλημα με διαφορά, αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, πολύ με πολύ καλό ρόστερ και τελευταία στα play-off έχει ανεβάσει και επίπεδο η ομάδα την απόδοσή της, έχει φτάσει στα στάνταρ που θα θέλαμε όλοι και δύο προφανώς έχουν και καλούς παίκτες και καλή ομάδα. Όπως το λέτε, με ξένο διαιτητή στο Ολυμπιακό στάδιο νομίζω όλα ξεκινάνε από το 50-50. Πού πιστεύεις ότι θα κριθεί το παιχνίδι? Εντάξει, σίγουρα στην θέληση, στην αυταπάρνηση και εντάξει, και η ποιότητα θα παίξει ρόλο και οι προσωπικότητες όπως παίζουν πάντα σε τέτοια παιχνίδια. Τις μεγάλες διαφορά την κάνουν οι μεγάλοι παίκτες όπως προείπαμε. Μπορούμε να πούμε, Γιώργο, ότι οι παίκτες και των δύο ομάδων έχουν συνηθίσει να παίζουν σε άδειες κερκίδες ή επειδή μιλάμε για ένα τελικό είναι μια κατάσταση μυστήρια? Γιατί έχουν δώσει και οι δύο ομάδες πάρα πολλά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη φέτος και από πέρσι και όλα σε άδειες κερκίδες. Ναι. Πώς το, ναι, έτσι... Πώς το βλέπεις αυτό? Έχουν συνηθίσει πλέον. Άλλωστε και οι τελευταίοι τελικοί γίνανε χωρίς κόσμο. Έτσι. Αν και δεν είχαμε την πανδημία, δεν υπήρχε ο κορονοϊός, πάντα λόγω προβλημάτων ή μάλλον γίνανε με πολύ λίγο κόσμο. Οπότε δυστυχώς έχουμε φτάσει εκεί στην Ελλάδα να παίζουμε τελικούς χωρίς φιλάθλους και από τις δύο ομάδες που θα πρέπει να είναι διαφορετικά. Αλλά νομίζω οι παίκτες δεν έχουν θέμα πλέον σε αυτό. Έχουν συνηθίσει με όλα αυτά τα παιχνίδια και ένας τελικός πάλι χωρίς κόσμο. Δεν βλέπω κάποια διαφορά εκεί. Ναι. Ποιο είναι το αδύνατο σημείο του ΠΑΟΚ και ποιο του Ολυμπιακού? Ναι. Εντάξει, νομίζω και οι δύο ομάδες τώρα δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Κώστα, οι δύο ομάδες έχουν τις αδυναμίες και τα δυνατά τους σημεία. Ναι. Αλλά πλέον, σας είπα, και οι δύο ομάδες γνωρίζονται. Έχουν αλλάξει το σχηματισμό στη διάρκεια της χρονιάς. Γίναν και οι δύο πιο συμπαγείς. Με την έννοια και ο ΠΑΟΚ έχει γυρίσει σε τριαστόπρο και ο Ολυμπιακός το έχει κάνει, παραδόξως. Γνωρίζονται πλέον πάρα πολύ καλά, έχουν παίξει πολλά παιχνίδια, οπότε ας σταθούμε ότι ξέρουμε τις αδυναμίες και οι δύο ομάδες τις ξέρουν και τις δυνατότητες τους. Θα έλεγα ο Ολυμπιακός έχει στην επίθεση, βάζει
πιο, με λίγες ευκαιρίες βάζει πιο εύκολα γκολ σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει δέσει την άμυνά του. Έχει καλούς ποδοσφαιριστές στην επίθεση πλέον. Δηλαδή έχουν πολλή ποιότητα. Οπότε πιστεύω θα κριθεί στις στιγμές και στην τύχη και στην εξέλιξη του παιχτών. Ένα στόπερ Γιώργο εκτός για τον ΠΑΟΚ ο Ίγκασον. Ένα στόπερ σίγουρα ο ΜΠΑ για τον Ολυμπιακό εκτός. Και είναι ερωτηματικό που ο Σταθόπουλος θα είναι θέμα για τον Ολυμπιακό, αν και ο Σοκράτης δεν μπορέσει να αγωνιστεί. Ή έχει πιστεύει στις λύσεις για να είναι αυτό που πρέπει να είναι σε ένα τελικό. Κοίταξε, ναι, αφού λείπει και ο ΜΠΑ, αν λείπει και ο Παπασταθόπουλος, σίγουρα θα είναι θέμα με την έννοια ότι δεν έχει ξεκάθαρο στόπερ ο Ολυμπιακός. Εντάξει, θα παίξει κάποιος άλλος που δεν θα είναι η θέση του. Ναι, είναι ένα πρόβλημα αυτό για την Αν πάει σε τριάδα, αν πάει σε τριάδα δεν βγαίνουν τα νούμερα, εννοείται. Πιστεύω ότι θα πάει σε τριάδα. Έτσι, α, σε τριάδα, το ακόμα κάτι. Και χωρίς ο Κράτη, ναι. Πιστεύεις θα πάει σε τριάδα. Έτσι πιστεύω, ναι, ναι. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει. Δηλαδή πιο δύσκολα, αν και σου λείπουν πρόσωπα, να αλλάξει το σχηματισμό παρά να αλλάξει το σύστημα επειδή σου λείπουν κάποιοι. Έτσι το βλέπω. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, αυτοί ξέρουν. Καλά, βεβαίως. Ναι. Ωραία, ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ και για την σε ανάλυση. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Και για τις μνήμες που. Ωραίες εικόνες μας δημιούργησες με τα λεγόμενα. Ναι. Εγώ ευχαριστώ. Ωραίες εικόνες. Ναι. Μακάρι να επαναληφθούν και το Σάββατο και να προσθεθούν και άλλες έτσι αναμνήσεις όλους μας. Κοιτάξτε, σας είπα ότι δεν φοβάμαι τον ΠΑΟΚ με την έννοια αυτό που σας είπα. Άλλες που τώρα ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια έχει πάει εκεί, έχει παίξει τελικούς, τους έχει πάρει. Έχει παίξει αυτή τη στιγμή που έχουν κερδίσει πρωταθλήματα, έχουν κερδίσει κύπελα. Άλλες καταστάσεις, άλλες εμπειρίες, οπότε δεν φοβάμαι κάτι από την ομάδα μας. Πιστεύω θα είναι εκεί, θα είναι ανταγωνιστική. Ας είναι και τυχεροί και ικανοί να πάρει το κύπελλο. Φέτος χορτάσαμε ατυχία, Γιώργο. Δηλαδή ναι. Θα χάσουμε τα μαλλιά μας λίγο με αυτό που έχουμε δει. Με μια επίθεση του αντιπάλου στο 80 να δέχεται η ομάδα γκολ. Στο Περιστέρι, στη Λάρισα, στα Ντέρμπι, Ελλάδα. Δηλαδή ναι. Δεν πειράζει. Ας είναι και τύχη και τύχη. Ας είναι και τυχερό, δεν πειράζει. Ναι. Δεν θα πούμε όχι. Ναι. Να είναι μαζί μας. Ναι. Χορτάσαμε φέτος από ατυχία. Χορτάσαμε όντως. Ναι, ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Γεια σας.